Είναι 4 και πάμε αεροδρόμιο. Έχουμε ετοιμαστεί, τα έχουμε βάλει όλα στην πλάτη να φορέσουν πίσω από το κάτω από το κάθισμα. Γιατί προφανώς έχουμε πάρει τις πιο φθηνές πτήσεις, τις πιο χάλια θέσεις, για να γλιτώσουμε όσο περισσότερα λεφτά γίνεται, ώστε να τα χαλάσουμε εκεί πέρα και να ευχαριστούμε το trip στο μέγιστο. Αυτά. Officially, το ταξίδι ξεκινά για τη μακρινή Μύκονο. 25 λεπτά πτήση. Και 40 λεπτά να φαρώ. Και μία ώρα να μόνει. Αξίζει, ήταν φθηνά. Λοιπόν, χτυπήσαμε το boarding pass και όσοι έχετε iPhone ξέρετε ότι όταν πάτε να χτυπήσετε το boarding pass μπαίνει στο Apple Pay. Αλλά εγώ το είχα ήδη κατεβάσει στο Apple Pay, ήμουν προετοιμασμένος αυτή τη φορά. Εδώ έχουμε γεύμα για να μην πεινάσουμε, εννοείται μέσα σε σακούλα. Λογικά δεν έχω πάρει τίποτα σε μπουκαλάκι για να μην σταματήσουν. Νομίζω μόνο το σάλτσπε για τα μαλλιά που το έχω βάλει σε 100 ml δοχείο. Οπότε θα είμαστε ok. Ελπίζω να μας σταματήσουν και για την πρωτεΐνη. Δεν νομίζω όμως, γιατί εντάξει, Μύκονο πάμε ρε φίλε. Θα κουβαλήσω το παπέρι εγώ στη Μύκονο. Ερώτηση βασική. Παντελόνι έχεις πάρει μαζί? Κι εγώ ένα, εντάξει. Τι δεν πήρες? Δεν θα πούμε σε μαγαζί για μαγαζί. Μαλάκα, δεν πήρα, όντως δεν πήρα. Αγοράς παντελόνι στην πίτα. Κοίτα. Και με παντελόνι πέρσι θυμάσαι πάλι δεν μας βάζαν κάποιοι. Γιατί φοράγαμε μάνικα. Όχι, αυτό είναι σε εσάς μια φορά, αλλά γενικά είναι τόσο πίτα μαγαζιά μου. Πες πω κάτι, Σκανδινέβια είναι και με αυτό πάω στα αρχή. Σκανδινέβια, ναι, εντάξει. Απλά. Δηλαδή ένα σορτσάκι καλό δεν περνάει τίποτα. Όχι. Βερμούδα περνάει ρε φίλε. Ναι εντάξει είπαμε καλοκαιρινό destination, αλλά είναι κάποιο μαγαζί που μπορεί να θέλει. Θα ενώσει τα τζόρτ. Πόσα τζόρτ έχει πάρει να βγει ένα τζιν. Πολύχρωμο. Δεν πήρα. Πω, το έχει δώσει, δεν πήρε τζόρτ. Εντάξει πήρε τα μαγιό, δεν είσαι που να βάλω τζόρτ σε αλήθεια. Πήρα όμως μάσκα καλά. Φτάσαμε. Ανέβουμε στο αεροπλάνο. Τρέχαμε. Θα λίγο να γίνει τρολιά. Τελικά προλάβαμε. Let's go. Καλημέρα. Καλημέρα. Exit. The left of meal prep. In case of an evacuation, floor level lighting in the aisle will guide you towards the exit. The exit can be opened by moving the lever in the direction of the aisle. There is a life jacket under your seat. Only take it out if you have been asked to do so. Μήπως πρέπει να βγάζεις εσύ λεφτά? Από γιατί... πού να τα βγάλω τον κόλο μου? Όχι ρε φίλε, αλλά το στοίχημα φέτος θα το παίξει μόνος σου. Α, ναι, θα αποφεύγω τις γυναίκες για να μην κεράσω τον εαυτό μου ποτό. Μόνο νίκες. Μόνο νίκες. Θα παίξει μόνος του και θα... Και πώς να χάσει. Θα χάσει. Και πώς να χάσει. Πω, ναι, βρήκα πώς το παίζεις αυτό σε όλο. Εντάξει, δεν το κάνω. Αλλά αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με multiplayer σκηνικά. Όποιος κάνει κάτι με γκόμενα πρέπει να κεράσει την γκόμενα μας. Ultimate loser. Πέρα από τους φίλους, θα κεράσει και την γκόμενα. Κάτσε, άρα αυτό το παίζεις και solo. Δεν έχει νόημα να το παίξεις solo. Δεν έχει νόημα. Αλλά εκεί μαλάκα όντως ταπεινώνεσαι. Φίλε, αυτό είναι full ταπείνωση. Είναι σκουπίδι. Ναι. For reference, πέρσι είχαμε βάλει, όχι εγώ, τα υπόλοιπα παιδιά. Όποιος κάνει κάτι λέει με κοπέλα. Όχι, όποιος μιλήσει. Εντάξει, όποιος πάει να μιλήσει μάλλον. Εντάξει τώρα τα bullfrogs ξέρω, αλλά την τουαλέτα θα μας μιλάγανε αυτά, δεν είναι. Ναι, θα κεράσει και καλά την παρέα. Εν τέλει, κέρασε ο Μαρτσέλο. Κέρασε ο Μαρτσέλο μια σιρόκ. Γιατί έπεσε θύμα. Ναι, εντάξει. Δεν έχει αυτό συγκράτηση μόνο. Ο Φίλιππ από. Παρένθεση, δεν είχε ώρα που. Εντάξει, ήσουν κοντά και εσύ, ήσουν έτοιμο, bro. Κάτι με αυτή που είχε βάλει στο συνδρομητικό. Που σου λέει, α, είσαι στο. Εσύ το βάλε, εγώ το βάλε.
Πού το έδωσε το πλάνο, εσύ το βάλες εδώ. Δεν το έβαλα, δεν πήγε ποτέ. Όντως. Το έπιγε στο μοντάζ. Παρένθεση. Δεν το βρήκα ποτέ. Τι. Και πλησιάζουμε, βλέπουμε την Μύκονο. Πέρα από το άσχημο τατουάζ του Φιλ. Μπροστά είναι η χώρα. Έχουμε φτάσει στη χώρα, περιφερόμαστε λίγο γιατί έχουμε πολλές ώρες να σκοτώσουμε μέχρι να πάμε στο δωμάτιο. Και λογικά θα αράξουμε σε αυτή την παραλία που είχαμε πάει και πέρσι που ποζάραμε εκεί που είχατε δει τις φώτο. Θα κοιμηθούμε λίγο να αράξουμε γιατί πρέπει να έχουμε ενέργεια για το απόγευμα, να πάμε να τα σπάσουμε όλα. Αλλά μέχρι τότε σίγουρα θα παιχτεί φαΐ, δωμάτιο, κατουρίμα, κουλουπού. Αυτό είναι. Μπαμ. Μικρή Βενετία απέναντι. Και είναι κάπως έτσι. Πάνω είναι οι ανεμόμυλοι. Τα ξέρετε, τα έχετε δει και πέρσι. Έχω, αλλά έχω για μένα, δεν έχω. Λοιπόν, ήρθε για το καλύτερο φρούτο του καλοκαιριού. Βασικά, αμφιταλαντεύομαι μαζί με το καρπούζι. Θα έκανα μπίντζι αυτά παλιά. Δεν έκανα κλαρίνια. Εδώ βλέπουμε ένα σαρκοφάγο. Μόνο ρε. Θα πάρουμε αύριο, δεν θα σου πω. Πάμε για αυγά. Ο σούπερ μάρκετ χολ. Λάδι, ριγκοφρέτες, καφές. Το πιο γεύστικο σούπερ μάρκετ χολ που έχετε δει στην Μύκονο. Και νερά πάμε. Τέλος. Μάστερ. Έχουμε τα άκρωσα απαραίτητα, τα αυγά στο χέρι. Και τα κανόνια επίσης. Και τα κανόνια επίσης, σωστός. Καλοπός. Hands that it plays in the background. Δεν τα είδανε. Σίλβο. Το πιστεύεις, μαλάκα έχω φάει δύο μπάρες και ακόμα πεινάω. Και εγώ πεινάω ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Και έχω κατουρίσει και πολλές φορές, δεν ξέρω επίσης. Μαλάκα το σώμα έχει μπει σε fight mode και καταλαβαίνει ενέργεια. Τι είναι. Ξέρει τι έρχεται. Yes. Yeah. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ τα φαγητά δεν είναι ούτε για γεύση ούτε για υγεία. Είναι για peak party mode. Για μπαλάρισμα. Για εύκολο και γρήγορο μαγείρεμα όταν έχεις μόνο μάτι. Μαγείρευμα. Ή αν δεν θες να μαγειρεύσεις τίποτα, απλά τρως ζυγκοφρέτες, κουμπώνεις τόνο, λάδι, σε πάει πλυντήρια, χωνεύεις και μετά αρχίζεις και τρως. Και πίνεις. Πω, πρέπει να πιω. Yeah. Let's go. Τι αποστολή, πρέπει να σώσουμε αυτό το τηγάνι από τα χέρια του Φίλιππ. Αυτό το τηγάνι που θέλει πέταμα, όχι... Θα προσπαθήσω, θα βάλω δυνατά μου. Προετοιμάζω Meal of the Gods, αυγά και βίντεο κάνω. Ζυγκοφρέτες, έχω βάλει ό,τι γιαούρτι είχε μείνει από πριν γιατί έφαγα και το ρύζι με σαλάτα και ναι, θα το βάλουμε πάνω, οπότε θα τα κάνουμε, θα τα αξιοποιήσουμε σαν βάση σε αυτά για να δούμε πώς θα βγει. Για να δούμε εδώ. Wow. Damn. Πολύ καλό. Τι έκανες μόλις, πες μου, τι σκέφτηκε το πανούργο μυαλό σου. Δεν είναι κάτι καινούριο, ως γνωστόν προτρέχουμε για να μην έχουμε πρίξιμο στην κοιλιά, είδες το παίξα σωστά. Οπότε βάζουμε το Monster μέσα σε ένα μπουκάλι, έτσι ώστε να το ταρακουνήσουμε, να απελευθερωθεί το ανθρακικό όλο, έτσι ώστε να μην έχουμε μετά πρίξιμο στην κοιλιά και δεν μπορούμε να πατήσουμε καλά στις τουαλέτες. Jimmy Neutron. Το στομάχι μου με δώσω δεν είναι πολύ καλά. Πάω μέσα. Αντίο. Λοιπόν, είμαστε εκτέλ, ετοιμαζόμαστε να πάμε. Paradise. Και νιώθω ξανά αυτή την εφορία που ένιωθα πέρσι. Πλησιάζει, έρχεται τη στιγμή. Πεθαίνω. Όπως πέρσι. Έτοιμος να κατορίσω 15 φορές σε μερικές ώρες. Σε 2 ώρες. Αυτά. Έχει τη μουσική, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας να μας βλέπει έξω τόσες φορές που θα τραβήξουμε για να μην νομίζει ότι πάμε για να τραβήξουμε. Ναι, ναι, 100%, 100%. Χίλια. Καλά, αυτό περίμενα.
Μας έπρεπε να το πάρτε για να πέσουμε κρουφά μου. Anyway. Ρο, γιατί έχει βάλει πανηγύρια έβια 2020-2010. Σουένο, beach bar, Είναι ο χώρος, βρέθηκε στη Μύκονο. Λοιπόν, θέλω ένα από το καλό. Από το καλό, κάτσε, περίμενε, πάμε. Καλαμάκια, ελαφρώς ισοδημένα, αλλά και πρόσημα, βλέπεις. Multiple use. Θέλω να μην σταματάω να χορεύω σήμερα. Μες να μην σταματάς να χορεύεις, άμα είναι για κατούριμα. Όχα, φύγαμε. Ο δρόμος επαρχιακός που βλέπω εδώ πέρα δεν είναι. Να κάνουμε αυτή την παρακαψή, να πούμε κύκλο. Θέλουμε να φτάσουμε εδώ. Αν φτάσω μέχρι εδώ, εγώ είμαι και... Συγγνώμη, πού θέλεις να πας ακριβώς. Και θα πας όλο ευθεία. Ωραία. Την ώρα που θα πάει να κάνει στροφή ο δρόμος για να πάει ευθεία. Περνάω πάνω, το χωράφι. Θα πεις μέσα στο χωράφι και θα πας στο Paradise. Επειδή ναι, εμείς τώρα ήρθαμε έτσι, θέλουμε να κάνουμε, να το πάρουμε όλο ευθεία. Γι' αυτό μάλλον βγήκαμε από το δρόμο και καταλήξαμε εδώ. Δεν έχει δρόμο εδώ πάνω που το δείχνει. Δεν έχει. Πάμε. Εδώ κανένα δρόμο. Φύγαμε. Καλώ, ευχαριστούμε. Γεια, γεια. Ευλόγησε τα γένια του. Πα, είσαι πολύ καλό με τον Ποσάντολο. Μα σε πιστεύουν πίσω οτιδήποτε. Δεν έχει σκοπό μόνο να φτάσει στο κοιτάκι. Πρέπει να ευχαριστηθεί τη διαδρομή. Κάποια στιγμή θα πετύχει και δραστηριότητε και σιρήνε από εδώ και από εκεί. Καταλάβατε. Μα τη λέει κιόλα. Τι συμβαίνει όταν είσαι τσίπη, θε να παρτάρει στη Μύκονο. Και ταυτόχρονα είσαι και ξερόλας. Αυτό σημαίνει. Παρ' όλα αυτά, αξίζει. Θα αξίζει. Φίστιο. Ναι. Που είναι, ξέρεις τι είναι, τι σημαίνει φίστιο. Ναι. Πάνω σε αυτό το παλούκι που βλέπεις εκεί, μπράβο. Ωραία. Λευκό. Παπ, έτσι. Και έχει προς τα πίσω έτσι κίτρινο. Δεν ξέρω καλά. Αλλά επειδή είναι κάτω από 50 μέτρα, δεν χρειάζεται να έχει τα υπόλοιπα τα κόλπα. Okay, εσύ βλέποντας τα φώτα και μόνο θα έπρεπε να ξέρεις εφόσον κυκλοφορείς τα λεπτά. Τι είναι αυτή η λεπτά. Θα μας πάζει σκούμπα. Όλα αυτά για να μας πάζει σκούμπα diving. Όχι, όχι, δεν θα σε έπρεπε να σκούμπα diving γιατί είσαι τόσο ηλίκη που παίζει να βγάζεις το στόμιο για να αναπνεύσεις. Όταν έκανα βυθίσεις στη θάλασσα, εσύ έπαιζε μπάλα κάνει, στην Κυψέλη. Οι μόνες βυθίσεις που όταν έχεις εγώ πιάνα για λίστερες. Και αυτό με βοήθεια. Όταν εγώ πιάνα για λίστερες. Αυτό. Εγώ πιάνα χταπόδια, σμέρνες, πεταλίδες. Πρώτα, εσύ έπαιζε μπάλα στην Κυψέλη. Αν έπαιζε σμέρνες, σε έπαιζε και τις έτρωγα ομές, το ξέρεις αυτό. Όχι, γιατί πρώτον δεν τρώγονται. Δεύτερον, εκτός αν έχει φυστεί για κάσου. Εκτός αν είναι έβια στιγμή που δεν το ξέρω, αλλά οκ, για ληστερές Klein Mines, κάβεις λίγο την έβαλες. Δεν έχεις φτιάξει καν τα δόντια τότε, bro. Όταν τα κάνω όλα αυτά, οπότε δεν θα πρέπει να μιλάς. Εγώ έπιανα για ληστερές for fun, γιατί ήταν για ληστερές όντως. Και τις ανοίγαμε με το σουγιά το pocket knife. Δεν ξέρεις. Χωρίς να έχουμε σκοπάδι, πάμε απλά γιατί. Βρες ένα χταπόδι τώρα εδώ. Φέρνει μπάσκα για το καμάκι. Μπαίνω μέσα, άμα το κάνω spot, το καρφώνω, το αφήνω εκεί να πεθάνω και βγαίνω μετά πριν νυχτώσει για να βλέπω. Το χταπόδι το σκοτώνει στη χρώμα. Το χταπόδι το σκοτώνει στη χρώμα. Ξέρετε τι χταπόδι είναι. Είσαι αυτό ένα σημάδι να μην πει άλλο. Κατούριμα νούμερο 1. Κατούριμα. Oh shit. Εντάξει, έχει φέγγει δεν. Έχει ιδιωσία.
Μπρα! Κοίτα, κοίτα! Ωχ, θα ξέρω σου. Πάρτι μούντον! One Direction με το και θεά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Δες μαλλί, δες μαλλί. Τρίτο κατούριμα. Παίζει και την Πέρι, πρέπει να τρέξουμε να προλάβουμε το πάρτι. Τέταρτο κατούρημα, πάμε να πάρουμε ζωκοφρέτες γιατί έχουμε φλατάρει μαγκές. Sugar boost καλύτερες. Κλείρω στο YouTube, πάμε γερά. Είναι παγωμένο ρε φίλε. Επάτησες τρεις φορές!
Πω, μάγκες, εγώ ξύπνησα όταν γύρισα πίσω στο mini market και έφαγα 3 μπουένο, ένα νεκταρίνι. Τα λέμε κάτω, ρε. Στείλω ένα βίντεο. Yeah, yeah, yeah. Θα κάνουμε καμπάνια, φάμε και... Λοιπόν, και μάγκες, δεν ξέρω σαν να ξαναμπήκα στο παλιό με αυτό, γιατί μετά το... Όχι, στις πρώτες δύο μέρες μετά το prep ήμουνα καλά, μετά κάνω leg day, μου τα σκάει το fatigue και μετά, μετά ξαναέπεσα. Και τώρα δεν ξέρω, φάγα τη ζάχαρη του μπορεί να το ξύπνησα, ρε. Μπήκα στον περσινό μου αυτό. Πάρτι μου δεν ένιωθα τίποτα. Μπορώ να παρταρώ όλη μέρα τώρα, ρε. Λες και έκανα κάτι woke μέσα μου. Απίστευτο. Μαλάκα, έπαθα. Θα το πω κι άλλη μία. Τι έπαθα. Τώρα να φύγουμε, εγώ είμαι πλήρη. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Μαλάκα, είναι τόσο fucking top η Μύκονος. Είναι top, bro. Δεν πιάνεται η Μύκονος, μαλάκα. Δεν πιάνεται, δεν πιάνεται, μάγιστα. Δεν πιάνεται, μαλάκα. Αλήθεια, τέλο. Τι είπα, αυθημερώνε, ένα πάρτι και γεια σας. Τρεις μήνες δεν θέλω τίποτα. Μπρε, το είχα κάνει, πέρσι αυτό. Γράει σε λίγο βρωμιά στα γυρνά σπίτι, ξέρεις. Λοιπόν, ηλεκτρολίτωση. Πώς το είπες πριν, ότι δεν σε νοιάζει για να πεθάνεις στο νερά. Τώρα. Τώρα, καλύτερα. Στη στιγμή, ναι. Να κάνω μην πάθεις τίποτα με αυτά που τρως. Οκ, ισχύει εδώ. Είμαι υπερπλήρης. Ήταν top, bro. Ήταν top, όπως αυτό το νεκταρίνι μετά το πάρτι. Μάγκες, περάσαμε Βεργαμάδα την πρώτη μέρα. Οπότε, κάνουμε απλά μια χαλαρή βολτούλα. Αν εξαιρέσεις τα τελευταία... Τέλος πάντων, θα υπάρξουν και άλλα vlog. Μπορεί, τέλος πάντων. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Αυτά. Θα έρθουν 4 βίντεο bangers. Αν όλα πάνε καλά σήμερα. Anyway, δεν θέλω να πω άλλα τώρα, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά, τα λέμε στο επόμενο.